Μπράβο σε όλους. Μπράβο. Εντυπωσιακό πια το πλάνο. Έτσι. Επιτέλους, μπραβίσιμο έγινα. Επιτέλους πολύτεκνη. Επιτέλους τα κατάφερες με το επίδομα. Σε καλή μεριά σου εύχομαι, Νάντια. Ευχαριστώ πολύ. Όλα τα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αλήθεια είναι. Ωραία. Αυτό. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, που πιστεύω ότι δεν κάνω, ναι, αλλά συνήθως κάνω. Μετά το Μάμα Μία, κάτι έκανες ακόμα που ήταν λυρικό οπερετό φεύγοντας. Δεν έκανες κάτι. Ναι. Τώρα, ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει, μιλάμε τώρα για τρεις μήνες διαφορά. Ναι, δηλαδή, έκανα μάθε την παράσταση για τον Χάιντεν στο Μέκαρο, κάναμε τη συναυλία με την κρατική. Κάνουμε αυτό. Και στις 22 Ιανουαρίου έχουμε στο Μέγαρο συνέδριο Χρήστος Λαμπράκης. Η κοπέλα δεν έχει συγχάσει. Οι πολιτικές γορτές φωνάζουν βοήθεια. Το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Φέλιξ Μέντελσον. Με την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, τον Κίμωνα Κουρί, τον Στράτο Λύκο και τη Λιδία Τζενουδάκη. Μπράβο. 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 Παιδί μου, να σου πω κάτι. Ναι. Το καταλαβαίνω από τη μία. Ναι, εντάξει, επειδή είναι πάρα πολύ ο χώρος σου και σου αρέσει πάρα πολύ αυτό, φαντάζομαι ότι δυσκολεύεσαι να πεις σε κάποια όχι. Ναι, είναι μην κοιτάς, αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί το είναι musical, ας πούμε, δεν γίνεται. Φαντάζομαι ότι με δυσκολία θα πεις όχι σε κάποιο musical, εκτός και αν δεν σου αρέσει καθόλου. Κάνω λάθος. Κοίταξε, τώρα η αλήθεια είναι ότι η κατεύθυνση κυρίως είναι το θέμα παιδί, εκπαίδευση, θεραπεία και τέχνη. Θα σου πω τι εννοώ. Τον τελευταίο καιρό. Μας έκαψε, κυρία Κοντογιώργη. Ναι, σας ζητώ συγγνώμη. Ό,τι λειτουργεί θεραπευτικά, καλλιτεχνικά και εκπαιδευτικά για τα παιδιά, με ενδιαφέρει πολύ. Και γι' αυτό. Α, ωραίο, ναι, ωραίο. Ναι, 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 βέβαια. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο και μεταξύ σας, μα τι ωραία που τα είπατε, Μαρία. Προφανώς είναι και ένα κομμάτι το οποίο έχει και σε μένα στο εσωτερικό μα παιδί. Μα πω, το εσωτερικό αλλά, παιδί. Αλλά όπως καταλαβαίνεις είναι και ένα κομμάτι που θέλω να μοιράζομαι. Μάλι, και το είπε και στα μάτια. Και τα έπαιρνα και μαλλιά. Και υπάρχουν μαλλιά ευτυχώς για να μπορεί να κλείνει η πρόταση με μία κίνηση και όχι με κουβέντα. Και όχι με κουβέντα. Πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος που το είπα. Γιατί μου χαλάνε. Μου χαλάει ο Στέλιος αρχικά. Στέλιο! Ο Στέλιος δεν χαλάει. Ο Στέλιος είναι χαλασμένος. Τι λέτε αυτή τη στιγμή που έχω καλεσμένη όλη την οικογένεια Φον Τραμπ. Γιατί δεν σέβεστε. Έχει δίκιο, λέει ο Βαγγέλης, όχι όλοι. Όχι, όχι, όχι όλοι. Λείπει ο πατέρας. Ο πατέρας και η Μέγερα. Λεωνίδας Κακούρης, ο οποίος όμως πατέρας Φον Τραμπ, να πούμε ότι είναι και ο κανονικός πατέρας του Βαγγέλη. Ο πατέρας του Λεωνίδα είναι ο Βαγγέλης. Παίζεις θέατρο με τον μπαμπά σου. Ναι. Αλήθεια. Ναι, και είναι και υπέροχος. Το έχει πάρει όλο το DNA. Τι να κάνουμε τώρα. Πω, πω, παιδιά. Μα δεν τα αφήνουν και οι γονείς τα παιδιά μόνα του. Μα μου λύσεις τώρα για θεραπευτικό πράγμα εδώ. Πάμε τον μπαμπά σου θέατρο. Δεν σου λέει τίποτα. Όμως εννοώ, δεν σου λέει παρατήρηση εισαγωγικά. Ο Βαγγέλης τον διορθώνει. Του, του δίνεις εσύ. Αυτό το ακούω. Τα παιδιά ξέρουν πάντα καλύτερα. Κολέγιο Αθηνών, λοιπόν. Ναι. Μελωδία της Ευτυχίας. Ένα έργο το οποίο, πώς να σου πω, εγώ ωριακά το θεωρώ ελληνικό. Είναι τόσο, όχι, ναι, εννοώ, είναι τόσο πολύ η ιστορία γνωστή, τα τραγούδια πολύ αγαπημένα. Ενώ είναι σαν να πηγαίνεις να βλέπεις μια παράσταση που είναι ένα ελληνικό έργο. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει το story. Κοίταξε. Γι' αυτό και δεν θα το πω, εννοώ. Και από την ταινία, και από την ταινία με την Τζούλη Άντρις όλα αυτά τα χρόνια είναι τελείως Χριστούγεννα. Έχει ανέβει κιόλας. Έχει ανέβει με την Αλίκη Βουγιουκλάκη που για όλους είναι η σύνδεσή μας με το πιο αγνό και φωτεινό κομμάτι. Οπότε είναι λογικό να συνδεόμαστε. Έχει και τα παιδιά και είναι τόσο είναι καθαρό και λευκό. Σαν το Edelweiss των Alpern, δηλαδή, το οποίο τραγουδάει ο Λεωνίδας. Σαν το Edelweiss. Edelweiss, Edelweiss, ωραίο τραγούδι. Εσύ, λοιπόν, θέλω να μου πεις το εξής. Ναι. Εσύ, λοιπόν, έχεις στο μυαλό σου αυτό το κομμάτι. Ότι πώς μπορώ να δω να είναι κάτι θεραπευτικό σε σχέση με τα παιδιά και τα λοιπά, πώς μπορώ να... Και ξαφνικά έχεις προσελκύσει και σου γίνονται αυτές οι προτάσεις. Μου λες έξω-έξω. Σου λέω και μέσα-μέσα ότι το κοινό και εγώ προφανώς. Ναι, αλλά όχι μόνο ενεργειακά, επειδή τα έχουμε μοιραστεί αυτά και στον τρόπο ναι, που σκεφτόμαστε τα λέω φυσικά, εγώ, γι' αυτό. Αλλά και επί του πρακτέου. Δηλαδή, δρώ κιόλας προς τα εκεί. Ετοιμάζω και το site μου, θα είναι έτοιμο σε λίγους μήνες. Τι site? Θα έχει να κάνει με τη θεραπεία της ψυχής, είτε αυτό είναι ψυχολογία, είτε είναι ψυχιατρική, είτε είναι τέχνη, είτε είναι διαλογισμός, είτε είναι συνειδητότητα. Παιδιά, τι γίνεται, τι ωραία πράγματα μου είπες. Ναι. Ρε Νάντια, μπράβο. Παράλληλα, κάνεις και την εκπομπή στο Star με το μήνο. Ναι. Το Dot. Ακριβώς. Ω, προσωπική ζωή. Γι' αυτό έφερε τα παιδιά, για να μην απαντήσω σε τέτοιες ερωτήσεις. Όχι, ρε Νάντια. Ευχαριστώ, Στέλιο. Νάντια, αλήθεια. Ναι. Όχι, είναι μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση που σου κάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Και το κομμάτι που το έχεις έτσι κι αλλιώς σαν χαρακτηριστικό σου, του να δίνεσαι, του δοσήματος και πού μπορείς να φανείς χρήσιμη και να,
αφυπνίσεις, δεν θα πω βοηθήσεις γιατί δεν μου αρέσει η λέξη, να αφυπνίσεις ή να προσφέρεις. Σε σένα προσφέρεις ή έτσι να είχαμε να λέγαμε. Θα σου πω. Προφανώς όλα αυτά προσφέρουν και σε μένα, δηλαδή στο εσωτερικό ζύγι του αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ τον συνάνθρωπο. Και μπράβο σου, Μάρθα. Ναι. Θέλω να πω, εν υπάρχει αυτό, προφανώς. Ότι είναι εγωιστικό το όλον. Εν υπάρχει ή εν υπάρχει. Εν υπάρχει. Α, είναι αλλά, μία μαζί, νόμιζα ότι δεν υπάρχει. Αν θες να σου απαντήσω για την προσωπική μου ζωή συγκεκριμένα, είναι ένα ζήτημα, πιο πολύ για την Άντια, εννοώ, ρε παιδί μου, το πολύ προσωπικό της αυτό. Θα σου απαντήσω. Είναι πολύ προσωπικό και αισθάνομαι πάντα αμήχανα με αυτό, αλλά θα το μοιραστώ, γιατί ίσως αυτό λειτουργεί θεραπευτικά και για μένα και για όλους. Ναι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι τόσο βαθύ ψυχικά για την ευτυχία του ανθρώπου, που θεωρώ ότι στα σχολεία καλύτερο θα ήταν να μαθαίνουμε πώς να συσχετιζόμαστε παρά όλες αυτές τις προφορές. Πολύ σωστά. Ρε Νάντια, αρχικά το ξέρεις πόσο σε θαυμάζω, το ξέρεις ενώ και προσωπικά. Και εγώ και σε ευχαριστώ. Πολύ σε θαυμάζω, πάρα πολύ και χαίρομαι που σε γνωρίζω κιόλας. Άρα λοιπόν τώρα εσύ αυτή τη στιγμή έχεις πάρει μία απόφαση όλο το κομμάτι του ταλέντου σου να μπορέσει να περάσει μέσα από αυτό, γιατί το site εγώ δεν το ήξερα, ας πούμε. Να περνάει από πολλά, από όλα. Να μην περνάει μόνο από ένα. Έχω και άλλα κλαριά σε αυτό το δέντρο. Έχεις, απλά πας και το ποτίζεις όμως. Γιατί, ας πούμε, να τώρα, ας πούμε, γίνεται μέσα από μια παράσταση αυτό που λες. Στο Κολέγιο Αθηνών, έτσι καλά δεν λέω. Στο Κολέγιο Αθηνών, μέχρι πότε θα είστε? 22 Ιανουαρίου ενδέχεται και. Εντάξει, 22 Ιανουαρίου. Και το ενδέχεται το ακούω. Να ενδέχεται. Μέχρι 22 Ιανουαρίου. Και παράλληλα πρόβες για το άλλο. Εγώ θα καώ, θα. Αυτό, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Όταν γεμίζεις με ζωτική ενέργεια και είσαι χαρούμενος άνθρωπος, δηλαδή είσαι υγιής άνθρωπος, μπορείς και να προσφέρεις το πιο υγιές σου κομμάτι. Δεν είναι. Δεν είναι, isn't it? I think it is. Yes, I don't know what to say. Ρε, με έχεις τρελάνει. Όχι, με έχεις τρελάνει, παιδί. Έχουμε ξαναμιλήσει όντως και έχουμε πει για το κομμάτι αυτό, όλο με τα ενεργειακά και όλο το σύστημα της ψυχής. Νιώθω ότι σαν έκανες. Αλλά 10 βήματα μέσα σου, εσύ. Ίσως γιατί κατάλαβες. Σταμάτησα. Σταμάτησες. Επειδή σταμάτησα, τα πήγαμε τη ροή. Και η ροή. Σε πήγε έκανα κανόη καγιάκ στη ροή, κατάλαβες. Και λέγαμε, ό,τι ήρεμε και αυτό, ό,τι ήρεμε. Θέλω να πω. Όταν. Εντάξει. Όταν σταματάς να έχεις την αγωνία του τι να κάνεις και αφήνεσαι στην ησυχία του να είσαι, το τι να κάνεις το φέρνει ζωή. Μπράβο. Μπράβο και σου. Μπράβο, μπράβο. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει. 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 Το site αυτό που μπορώ να γραφτώ. Σε κανένα μήνα είπες. Ξεκινάμε. Σε λίγο περισσότερο. Λίγο περισσότερο. Οι παραστάσεις λοιπόν, για να πούμε και για το θέατρο τελικά. Ναι, βεβαίως. Οι παραστάσεις είναι Τετάρτη με Κυριακή. Ναι. Α, δεν λέω μπουρδες. Ωραία, χαίρομαι. Τα λες υπέροχα πάντα. Τα λέω, ρε, με έναν τρόπο ωραίο. Και μπουρδα να πεις. Και μπουρδα περνάει. Το κάνεις γιορτινό με λαμπιόνι. Το κάνω γιορτινό. Πολύ ωραία. Και εγώ το ίδιο, ειδικά στην Μπούρδα βάζω λαμπιόνι. Στην Μπούρδα είναι τα καλύτερα. Βλέπω εδώ Μαντό, βλέπω Αντωνόπουλο, λοιπόν, βλέπω Δραγούμη. Είμαστε πολύ τυχεροί. Μιλώ και για τους συναδέλφους εδώ, για όλους. Ναι. Διότι έχουμε εξαιρετικούς ηθοποιούς που αγαπώ και θαυμάζω τον καθένα για ξεχωριστούς λόγους. Η Μαντό, δεν το πιστεύω ότι τραγουδάμε με τη Μαντό. Καμιά φορά το παιδάκι μέσα μου κάνει. Η Μαντό τη φωνάρε. Είναι καταπληκτική στο Climb Every Mountain. Είναι ενθουσιαστική. Α, και το τραγούδι αυτό είναι εξαιρετικό, δύσκολο. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν Τετάρτη με Κυριακή, μονές παραστάσεις να φανταστώ. Σάββατο διπλή. Ο Λεωνίδας. Α, διπλή, είπα. Εκεί αρχίζουν τα διάφορα του αφιένα. Διπλή. Διπλή, χαρά στο κουράγιο σας. Κάθε ένα έχει την ομορφιά του. Κοίταξε, εμένα το θέατρο του κολεγίου είναι το θέατρο που ήταν το σχολείο μου και εκεί έκανα τις πρώτες μου παραστάσεις και τα ίδια φώτα που κοιτάω τώρα. Τα ίδια φώτα που κοιτάω τώρα και ονειρευόμουν να γίνω ηθοποιός είναι τα ίδια φώτα που κοιτάω τώρα. Και παίζω με παιδιά στην ηλικία που ήμουν εγώ όταν έπαιζα τότε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι για μένα κάνεις. Είναι. Ναι. Τα κάνει εσύ. Ναι. Κλείνει κάτι κουτάκια. Ακρίβως. Α, τι μινάντια κοντόγιο. Πώς τα κατάφερες έτσι. Τι ωραία, συνέβεσες και τα ντότς. Έκανα ντότς. Ακριβώς. Καλά, καταπληκτικό. Μόνο μήνος δεν παίζει στην παράσταση για να το φέρω, κατάλαβε. Δεν παίζει γιατί παίζει στην εξαιρετική που θέλω να πάω το δω. Μου έχουν πει όλοι ότι είναι κάτι αδιανόητο. Άρα η παρέα ζει μεγάλες στιγμές. Θέλω όμως επιτρέψε μου, δίνεις 30 δευτερόλεπτα. Για τον Λεωνίδα Κακούρη, ένας εξαιρετικός το οποίο πολύ αγαπάτε. Ναι, μην αγχώνεσαι, έχεις 32 δευτερόλεπτα. Θα πεις εσύ για το τέλος να πω εγώ. Πες εσύ. Είναι ένας εξαιρετικός το οποίο είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Που τον ερωτεύομαι κάθε βράδυ και που τον χωρίζω από την Αταλία Δραγούμη που δεν ξέρω γιατί με χωρίζει. Γιατί χωρίζει, α πούμε, και παντρεύεται τη Μαρία Φοντράπ που τον έχει δίπλα αυτή την κουκλάρα. Αυτά είναι του
θεάτρου. Αυτά είναι του θεάτρου. Του θεάτρου. Και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, ένας άνθρωπος που δεν είναι μόνο ένας καταπληκτικός ηθοποιός, είναι ένας άνθρωπος για μένα πρότυπο στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους συνανθρώπους του και τους συναδέλφους του. Ένας άνθρωπος που είναι η προσωποποίηση της ευγένειας. Έλα, είστε πολύ τυχεροί όλοι. Θέμιδα Μαρσέλου. Θέμης Μαρσέλου, η σκηνοθέτης της καρδιάς μου, η σκηνοθέτης των επιτυχιών, η σκηνοθέτης των musical στην Ελλάδα. Θέμης, we love you. Αχιλλέας Γουάστορ, τη διεύθυνση. Αχιλλέας Γουάστορ, ένας από τους καλύτερους μουσικούς που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Ευρώπη, θα λέγει κανείς. Είμαστε πολύ τυχεροί. Σιγά σιγά κλείσε και την εκπομπή σου, γιατί εγώ δεν βρίσκω χώρο εδώ να πω το τέλος. Ήταν η Νάντια Κοντογιώργη. Η Μαρία, η Μαρία, η Μαρία. Παιδιά μου, χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα. Συγχαρητήρια, να το απολαύσετε. Δεν είναι αυτονόητο. Ήμασταν πολύ στην ηλικία σας, όχι σαν την Άντια, που δεν παίζαμε καθόλου ενώ σε θέατρο που θέλαμε. Είναι εξαιρετικό. Μπράβο σας, να το χαρείτε. Καλή συνέχεια σε όλα αυτά που κάνεις. Και είναι ωραίο σε αυτό το σκοτεινό κόσμο που πολλοί εστιάζουν στο σκοτάδι κτλ. Είναι ωραίο κανείς να έρχεται να συνδιαλέγεται με το φως και του έργου και των παιδιών. Είναι συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ 100%. Follow the light, για καλό σκοπό. Yes. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς.